Κώστα. Πάρε τις πίσω, Υπουργέ, αναφερόμενοι στον θεσμό των εξετάσεων τετραμήνων. Να πούμε ότι η πορεία άρχισε από το τέρμα της Οδού Αθαλάσσας με τελικό σταθμό το Προεδρικό Μέγαρο, προκαλώντας έτσι και κυκλοφοριακό χάος στην πρωτεύουσα. Στο πλευρό τους βρίσκεται και η Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Αυτή φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που οι μαθητές βγήκαν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για τα τετράμινα, αφού όπως υποστηρίζουν τους προκαλεί έντονο άγχος και αναστάτωση όλο αυτό που γίνεται. Αν θέλετε μπορούμε να δοκιμάσουμε να μιλήσουμε με κάποιους μαθητές. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε στον αέρα. Θέλουμε να μας πείτε για ποιον λόγο εσείς διαμαρτύρεστε σήμερα. Έλατε έτσι λίγο κοντά. Για ποιον λόγο είστε εσείς σήμερα στην πορεία? Βασικά ο υπουργός μας δεν μας λαμβάνει υπόψη. Αν όλοι οι εξετάσεις που εδώ είχαμε ήδη το πρώτο τετράμινο, τουλάχιστον η μείωση της ύλης, να είναι το πιο καλό πράγμα που μπορεί να κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί σας προκαλεί έντονο άγχος? Δεν μπορείτε να διαβάσετε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι εξετάσεις, τα διαγωνίσματα? Βασικά, το ότι έχουμε λίγο χρονικό διάστημα, κάνει τους καθηγητές να βρούμε την ύλη τους, με αποτέλεσμα να κάνουμε συνεχόμενα διαγωνίσματα, χωρίς να έχουμε τον χρόνο να κατανοήσουμε την ύλη. Εσύ τι τάξη είσαι? Δευτέρα Λυγείου. Του χρόνου πάει τρίτη, θα έχεις και τις πανηγυρίες. Δημιουργείς έτσι κάποιον περισσότερο να έχεις για αυτόν ή όχι? Αν μείνουν τα πράγματα έτσι, ναι. Γιατί εντάξει, δύσκολη θέση η δική μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ. Καταρχήν, από ποιο σχολείο έρχεστε? Έρχομαι από το Λύκειο Μακαρίου και εγώ. Καταρχάν, πιστεύω πως οι εξετάσεις έπρεπε να αναβληθούν τουλάχιστον για φέτος, ειδικά την πρώτη εξετάση, ή να γίνουν τουλάχιστον πριν τα Χριστούγεννα. Επειδή τώρα στο τέλος έρχονται οι καθηγητές να πιάνουν έξτρα περιόδους από τα μαθήματα μας, κάνουμε έξτρα μαθήματα, θεωρούμε να ανακοινώνουν μας ότι φκένει ύλη, επειδή δεν φκένει, βγάλουν ύλη για να μπορούμε να δούμε τις εξετάσεις. Συνεχώς το πράγμα κάνεις να χώνεσαι και έχουμε ανελειπμένα διαγωνίσματα συνέχεια. Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχουμε και τρία διαγωνίσματα. Εσύ πάει φροντιστήρια? Πάω, ναι, και τούτος είναι ένας λόγος που πάει φροντιστήρια, ενώ που στη στιγμή που υπάρχει σχολείο πρέπει να πάνουμε το απόγευμα φροντιστήρια. Αναγκαζόμαι να πάνω έξτρα για να διαβάζω τα διαγωνίσματα επειδή δεν φτιάχνει από το σχολείο. Τούτο είναι η κύριοι λόγοι που ήρθα να διαμαρτυρηθώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος νέος να μας πει την άποψη του? Χαίρετε. Είμαστε από το Λυκείο Μακαρίου Λάρνακας. Έχω να δηλώσω ότι είμαστε πολύ εξουθενωμένοι με το σύστημα. Κουραστήκαμε όλοι πολύ. Κουράζει μας το πράγμα, δεν είναι ποιοτικό. Και αντί να απολαμβάνουμε τις μέρες μας τώρα που είμαστε νέοι και θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα μας, αντί να το κάνουμε αυτό, κουραζόμαστε εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι όπως μπορείτε να δείτε, οι μαθητές αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να φωνάζουν το σύνθημα «Πάρετε πίσω, Υπουργέ», και να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, και το ΑΚΕΛ έχει ετοιμάσει πρόταση έτσι ώστε να την καταθέσει στην Βουλή αν όλα τα κόμματα συμφωνήσουν με αυτό. Ναι, σήμερα έχει εκτάκτως Επιτροπής Παιδείας. Σήμερα το θέμα που θα συζητηθεί είναι για το θέμα των πανκυπρίων εξετάσεων. Ναι. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και ο κύριος Χριστοφίδης του ΑΚΕΛ είχε πει ακριβώς ότι ως ΑΚΕΛ έχουμε ετοιμάσει πρόταση νόμου για κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων. Αυτή η πρόταση νόμου όμως θα πρέπει να κατατεθεί εάν συγκεντρώνει την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων της Βουλής. Ιδάλλως θα ερμηνευθεί από την κυβέρνηση ως ψήφος εμπιστοσύνης για τις εξετάσεις τετραμήνων. Λοιπόν, άρα έτσι όλοι είναι σε επιφυλακή για το τι αναμένεται να συμβεί. Έχει καταθέσει έτσι, μια επιστολή με συμβιβαστικές προτάσεις ο Υπουργός, όχι για την ουσία, τη φιλοσοφία των εξετάσεων τετραμήνου, αλλά γενικά να ληφθούν κάποια πράγματα υπόψη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Πάντως, βλέπω, Ιάκωβε, ότι οι μαθητές, όπως και όλη η Κύπρος, αυτό που περιμένουμε σήμερα για κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους.